Ένα βρώμικο εργοτάξιο γεμάτο μπάζα και σκουπίδια εξακολουθεί να αποτελεί η πλάση των Αλικών. Παρά τις δεσμεύσεις στις 11 Απριλίου των εκπροσώπων της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την ανακαίνιση και αξιοποίηση της πλάσης σε βάθος 12ετίας ότι από τις αρχές Ιουνίου η παραλία θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους λιόμενους, το κορυφαίο ίσως τουριστικό φιλέτο του Βόλου παραμένει σε ικτρή κατάσταση. Οι εργασίες που ήταν σε εξέλιξη έως και λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα σταμάτησαν λόγω διαφορών ανάμεσα στους εταίρους της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την αξιοποίηση της πλάσης. Δηλαδή οι δύο εταίροι τι πρόβλημα έχουν μεταξύ τους? Δεν το ξέρω. Φαίνεται ότι έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ τους. Και σταμάτησαν οι εργασίες, δηλαδή. Σταμάτησαν οι εργασίες ανακαίνησης, ναι. Ξαφνικά. Ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι ούτε και φέτος η πλάση των Αλικών θα χρησιμοποιηθεί. Εάν συνεχιστούν οι εργασίες ανακαίνησης, μπορεί να λειτουργήσει. Θέλει λίγες μέρες. Ναι. Όχι πολλές. Αν όμως δεν συνεχιστούν οι εργασίες, προφανώς θα έχουμε προβλήματα και φέτος. Ο Δήμος από την πλευρά του έχει δώσει τελεσίγραφο στην εταιρεία μέχρι την 1η Ιουνίου να συνεχίσει τις εργασίες. Διαφορετικά θα καταγγείλει τη σύμβαση υποχρεώνοντας τους αναδόχους να προκαταβάλουν μισθώματα 11 ετών. Ωστόσο αυτή η επιλογή θα την άξει στον αέρα την όποια προσπάθεια για λειτουργία της ΠΛΑΣ από το φετινό καλοκαίρι. Του στείλαμε αμέσως εξώδικο προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους ή να απελευθερώσουν την ΠΛΑΣ για να κάνει ο Δήμος τις επόμενες ενέργειες. Για το λόγο αυτό περιμένουμε μέχρι την 1η Ιουνίου την απάντησή τους. Διαφορετικά ο Δήμος θα προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης προκειμένου να ασφαλίσει τα συμφέροντά του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουμε έκπτωση της εταιρείας και θα προκήρυξει νέο διαγωνισμό. Μέχρι τώρα έχουμε κανονικά την πληρωμή του μισθίου. Εάν αυτό δεν συνεχιστεί και φέτος, θα υπάρξει καταγγελία. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μην παίρνουμε την αποζημίωση, το ενίκιο, αλλά να δουλέψει πλάζ.